Η λέξη που παίζει πάρα πολύ, που κυριαρχεί τις τελευταίες ώρες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι η λέξη φοροελαφρύνσεις. Και θα ήθελα να μου πείτε αν το Κομμουνιστικό Κόμμα θεωρεί ότι πράγματι θα φύγει ένα βάρος από τους ώμους των πολιτών με αυτές τις τελευταίες πρωτοβουλίες. Κοιτάξτε, με όλη αυτή τη συζήτηση και για περί φοροελαφρύνσεων αλλά και περί εξεταστικών επιτροπών, αυτό το οποίο επιδιώκεται είναι να συγκαλυφθεί επί της ουσίας η κοινή γραμμή τη σημερινή κυβέρνηση με την προηγούμενη κυβέρνηση. Και οι συνέπειε οι οποίε έχει αυτή η γραμμή υλοποίηση. Δηλαδή ο καταστροφικό για το λαό μονόδρομο. Γιατί αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη και την παρουσία του κύριου Πρωθυπουργού, είναι τρία βασικά σημεία. Πρώτον, ότι ο κύριο Πρωθυπουργό ήταν συγκεκριμένο, πολύ συγκεκριμένο, στα νέα δώρα, προνόμια, στα πακέτα για του επιχειρηματικού ομίλου. Και εδώ πέρα το ερώτημα είναι πολύ καθαρό. Ποιο πληρώνει αυτά τα νέα πακέτα? Τη νέα χρηματοδότηση, τις νέες φοροαπαλλαγές προς το μεγάλο κεφάλαιο. Ένα. Δεύτερον, ότι σηματοδότησε το χτύπημα, το περαιτέρω χτύπημα στα εργασιακά δικαιώματα. Και από αυτή την άποψη θα συνεχίσει οι εργαζόμενοι να ματώνουν για την ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, κύριε Καναθαράσου. Πιο συγκεκριμένα είναι τα ζητήματα που αφορούν τόσο τις κλαδικές συμβάσεις, όσο και μια σειρά άλλα ζητήματα, που ανέφερε για παράδειγμα τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, που επί της ουσίας τι είναι, όχι μόνο αυξήσεις τους μισθούς, αλλά υπονομεύουν τα ίδια τα ασφαλιστικά ταμεία και τις συντάξεις οι οποίες θα δίνονται. Άρα δηλαδή το θέμα είναι από ποια τσέπη θα χάσουν οι εργαζόμενοι. Θα χάσουν από τις συντάξεις και τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα, την υγειονομική περίθαλψη από το μισθό. Αυτό θα πρέπει να παζαρέψουμε. Ή ότι αν δίνουν οι επιχειρήσεις σε είδος τους εργαζόμενους, θα φοροαπαλλάσσονται για αυτές τις παροχές σε είδος. Δηλαδή από τα 500 ευρώ που παίρνει ο εργαζόμενος θα παίρνει 300 μητρά και 200 σε κουπόνια. Αυτές είναι οι λογικές, οι σύγχρονες λογικές που απαντούν στις ανάγκες των εργαζόμενων, της νεολαίας και του λαϊκού στρώματος. Και το τρίτο στοιχείο, επειδή ακριβώς είναι αντιλαϊκή, βαθιά αντιλαϊκή πολιτική του, αυτό το οποίο τόνισε είναι ότι θα μπει στο γύψο το συνδικαλιστικό κίνημα και τα συνδικάτα. Τι σας ενόχλησε αυτό που είπαν ότι δεν θα εκπροσωπούνται πλέον μόνο από τους συνδικαλιστές, αλλά θα αλλάξει ο τρόπος συμμετοχής τους στην απόφαση μιας απεργίας, κύριε Καραθανασόπουλε? Προσέξτε, αυτό τι βάζει περαιτέρω εμπόδια στο να κηρυχθεί μια απεργία. Ήδη ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτό που είπε το 50% συνάνε και συνεχίζει σε αυτή την πεπατημένη Νέα Δημοκρατία. Η ηλεκτρονική λέει ψηφοφορία του συνόλου. Όταν βγήκε η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με το 42% των ψήφων, του 57% που ψήφισε. Στην μειοψηφία. Και απαιτούν όλοι οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν, ακόμη και αν δεν είναι συνδικαλισμένοι. Για να θα πάρουν απόφαση. Άρα δηλαδή αυτό είναι η υπονόμωση των συνδικάτων. Παρακαλώ. Κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας στο Φόντο Συνολικότερων Ανταγωνισμών στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε αυτή την κλιμάκωση σπρώχνεται από τους Αμερικάνους και τους Νατοϊκούς. Είναι ένα επικίνδυνο μονοπάτι για τους λαούς της περιοχής αυτό, γιατί ακριβώς δρομολογείται η επιτάχυνση των διχοτομικών σχεδίων για το Κυπριακό και η συνδιαχείριση της ΑΟΣ της Κύπρου και του Αιγαίου με βάση τα αμερικανοανατολικά σχέδια. Και κλείνω με αυτό, ότι βεβαίως αυτά τα οποία εξήγηλε ο κύριος Πρωθυπουργός για τις φορολογικές ελαφρύνσεις για τους μισθούς και τους αξιούχους είναι προκάλημα, δεν είναι συγκεκριμενοποιημένα για τα μεγάλα φορολογικά πακέτα ελάφρυνσης επιχειρηματικούς ομίλους, και λέμε ότι δεν μπορεί ο λαός να βολευτεί με τα κάποια ψίχουλα, που και αυτά δεν τα υποτιμούμε, αλλά πρέπει να έχει αποκατάσταση των απολειών. Και το βασικό είναι να ζει με βάση τις ανάγκες, τις σύγχρονες ανάγκες. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να αντισταθεί στον καταστροφικό μονόδρομο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.